αναφέρεται στις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος γράφει ότι για το Μακεδονικό να διαλυθεί το μόρφωμα των Σκοπίων, για την Κύπρο να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα, η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Τουρκία είναι αυτή της ισχύως και των όπλων. Γενικά θέσεις οι οποίες το λιγότερο και το πιο ελαφρύ που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν είναι θέσεις αλυτρωτικές. Και στη συνέχεια μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας ότι να καταργηθούν τα αντεθνικά νομοθετήματα που υποθάλπουν ανυπότακτους αντιρρησίες, Ιαχωβάδες κλπ. Άμεση στράτευση στα 18 ανδρών και γυναικών, αναβάθμιση των παραγωγικών σχολών στελεχών, κίνητρα για την ένταξη κανοτένως ένοπλες δυνάμεις, αύξηση μισθών, εξυγχρονισμός των μέσων, εξοπλισμοί. Γενικά μια χώρα που θα εξελιχθεί σε ένα απέραντο, ας πούμε, στρατόπεδο με άντρες, γυναίκες, στρατιώτες κτλ. Ενώ μιλάει και για τη νεολαία παιδεία ναρκωτικά, τα οποία τα βάζει όλα μαζί, θεωρώντας με κάποιο τρόπο ότι η νεολαία παιδεία και ναρκωτικά είναι ένα μπλοκ. Για την ανεργία, όπως είπαμε και προηγουμένως, μιλάει για τη μετανάστευση, άμεση εφαρμογή, λέει, των νόμων για απέλαση όλων των λαθρομεταναστών που οδηγούν τους Έλληνες στην ανεργία, αυξάνουν την εγκληματικότητα και οδηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία στη χρεοκοπία. Πράγματα που σκέφτεται ο Μιχαλολιάκος στο κεφάλι του. Στη νεολαία παιδεία ναρκωτικά, σε αυτή τη θεματική, μιλάει για εξυγίανση των αθλητικών κυκλωμάτων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ώστε να βάψουν τα μαζικά αθλήματα να είναι το όπιο του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Θάνατος στους εμπόρους ναρκωτικών, μια πάρα πολύ καλή έτσι, και πολύ μελετημένη λύση για την μείωση της εγκληματικότητας. Ένταξη και οργάνωση των νέων σε επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο τους. Και κατά τους θερινούς μήνες ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι δικός μας, είναι της Χρυσής Αυγής, θα ήταν αυτό που θα ήθελε ο Μιχαλολιάκος. Προχωράνε, αλλά στέκονται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο συγκεκριμένο πράγμα είναι ένα έγγραφο που βρέθηκε σε γυρόγραφη μορφή στο σπίτι του παπά, το οποίο λέει διάφορα μεταφυσικός εθνικός σοσιαλισμός κτλ. Και έχει μία σφραγίδα, Χρυσή Αυγή, Ανκιβασίν, η οποία στο κέντρο της έχει τη γνωστή λυκοπαγίδα που αποτελεί σήμα συγκεκριμένου τάγματος των Waffen SS. Έχουμε αριστερά το καταστατικό της Χρυσής Αυγής και τα κομμάτια, τις σελίδες στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα με τη λυκοπαγίδα Χρυσή Αυγή, Ανκιβασίν κτλ. Και δεξιά έχουμε το έγγραφο το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά, στα Γιάννενα, μετά την έρευνα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διώξεων. Αυτό που κανείς μπορεί να διακρίνει, και αυτή ήταν και η ουσία όλη τέλος πάντων της πολιτικής αγωγής σήμερα σε σχέση με την μεγέθυνση και την προβολή της συγκεκριμένης σφραγίδας. Αυτός ο σχετισμός, αυτή η ίδια σφραγίδα τέλος πάντων, αυτό που δείχνει κατά την πολιτική αγωγή είναι ότι το καταστατικό είναι γνήσιο. Το κομμάτι που περιγράφει η συγκεκριμένη αίτηση των ανακριτριών προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο περιγράφει το πώς ξεκίνησε η οργάνωση Χρυσή Αυγή και ποια είναι πρακτικά η ιδεολογία της. Η οργάνωση, λέει, ιδρύθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80 από τον Μιχαλολιάκο με ένα μικρό αριθμό ιδεατών του και είχε το χαρακτήρα ομάδας ιδεολογικής καθοδήγησης στον εθνικοσοσιαλισμό με σαφείς αναφορές στο Τρίτο Ράιχ, Χίτλερ, SS κτλ. Από τον εσωτερικό κώδικα, όπως λέει χαρακτηριστικά ένα έγγραφο το οποίο βρέθηκε και συνεχίζει και λέει αρετή, ήθος, τιμή, αίμα, ο εθνικοσοσιαλιστής μένει απαρασάλευτα προσιλωμένος μέχρι θανάτου, το φιλετικό ηθικό δίπολο αίμα τιμή κτλ. Ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος στην από 2 Δεκάτου 2013 ανακριτική απολογία του ερωτηθήσαν τα κείμενα που δημοσίευε απηχούσαν εθνικοσοσιαλιστικές αντιλήψεις, το επιβεβαίωσε και είπε απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστικές τότε, προ 35 ετίες, τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι. Αρνούμενος πλήρως όλα αυτά τα οποία έλεγε και το 11 και το 12 σε ομιλίες, σε βίντεο, σε διάφορα που έχουμε δει και ακούσει από αυτή την εκπομπή εδώ και 3-4 εβδομάδες και έχουν προβληθεί και ακουστεί μέσα στην αίθουσα στις αίθουσες στις οποίες διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής. Προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό, λέει το έγγραφο των ανακριτριών, φέρεται η Χρυσή Αυγή, η οργάνωση, να εκφεύγει του ορίου της νομιμότητας, σημειώνουν.
Χρησιμοποιείται δηλαδή, λέει παρακάτω, ένας διπλός λόγος με σκοπό να μεγαλώσει η δημόσια απήχηση της οργάνωσης, αλλά να παραμείνει ετοιμοπόλεμος ο πυρήνας των μελών της, και φέρνει ένα παράδειγμα παραπομπής ευθέως στην ναζιστική Γερμανία, όπως τις ξυφολόγγες που ακονίζονται στα πεζοδρόμια, θα έρθουμε και εκεί, θα τρέμει κτλ. Και πολλά άλλα τέτοια τα οποία έχουμε δει κατά καιρούς από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Μιχαλολιάκος λοιπόν καταδικάζει, ενώ πολλές φορές από το Βήμα και στις ομιλίες του και σε πολλά βίντεο που έχουμε δει μέχρι τώρα, εξυμνεί τα παιδιά με τα μαύρα, λέει εσείς είστε τα τάγματα εφόδου κτλ. Στις απολογίες του και ειδικά στην απολογία του 2 Οκτωβρίου 2013, όπως αναφέρει η αίτηση άρσης ασυλίας που αναλύουμε τόση ώρα, λέει: έχω δηλώσει κατηγορηματικά στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τις οποίες είχα τη δυνατότητα να έχω, ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι στρατός να διαθέτει στολή και καταδικάζω αυτού του είδους συμπεριφορά και αμφίεση. Κατόπιν δικής μου προτροπής, το παίρνει και πάνω του ο Κασιδιάρης, που αυτό κάτι δείχνει για τον Κασιδιάρη και κάτι δείχνει για το πού θέλει να πάει, πώς θέλει να πάει και το ποιο θέλει να είναι το μέλλον του. Από τότε μάλλον είχε καταλάβει κάτι. Βαδίσαμε συντεταγμένα προς το μνημείο. Προσωπικά εκτός κοινοβουλίου ο ίδιος, στις πολιτικές μου ομιλίες προτιμώ να φορώ κάποια από τα μαύρα τίσετ με διάφορα λογότυπα της Χρυσής Αυγής που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σε κανένα εμπόριο δεν κυκλοφορούν. Η ίδια η Χρυσή Αυγή τα εμπορεύεται μέσω του Παναγιώταρου, αλλά τέλος πάντων. Θεωρώ, λέει, πως αφού λειτουργήσε ο μιμητισμός, τα μπλουζάκια αυτά καθιερώθηκαν ως μόδα. Οπότε δηλαδή τα μέλη της Χρυσής Αυγής θεώρησαν ότι είναι μια μόδα και μπορούσαν να πάνε στο μοναστηράκι να τα βρούνε και όχι να τα παραγγείλουν από το κατάστημα της Χρυσής Αυγής και από τον Παναγιώταρο.